Λίγα χρόνια πριν αποτελούσε ένα από τα αναπτυξιακά θαύματα της παγκόσμιας οικονομίας. Το Αζερβαϊτζάν αύξανε τον εθνικό του πλούτο με ρυθμούς πάνω από 20% επί 4 χρόνια. Μετά ήρθε η παγκόσμια κρίση και η κατακρύμνηση του πετρελαίου. Το Euronews συνάντησε τον πρόεδρο της χώρας, Ιλχάμ Αλίγεφ, στο Παγκόσμιο Φόρουμ του Μπακού και τον ρώτησε αν υπάρχει διέξοδος για τη χώρα. Εργαζόμαστε εδώ και χρόνια για τη διαφοροποίηση της οικονομίας. Τώρα όμως που οι τιμές του πετρελαίου είναι τόσο χαμηλά, έχει γίνει βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε μειώσει την εξάρτηση από πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε μόνο 30% του ΑΕΠ. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν βασίζεται στο πετρέλαιο. Εισαγάγουμε ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων με τη στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και έμφαση σε τομείς όπως ο αγροτικός, η τεχνολογία και ο τουρισμός. Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια η εξάρτηση του Αζερβαϊτζάν από το πετρέλαιο θα μειωθεί έτι περαιτέρω. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Το εθνικό νόμισμα έχει χάσει πάνω από 50% της αξίας του τον τελευταίο χρόνο. Είναι η χειρότερη επίδοση στον κόσμο. Το Αζερβαϊτζάν βρίσκεται στη μακρά λίστα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών που βλέπουν την ευημερία τους να γίνεται καπνός. Δεν βλέπουμε άμεση σύνδεση μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και της παγκόσμιας ασφάλειας. Σίγουρα όμως, μακροπρόθεσμα, αν οι τιμές μείνουν χαμηλά, μπορεί να αντιμετωπίσουμε οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Κάποιες χώρες είχαν συνηθίσει σε μεγάλα εισοδήματα από το πετρέλαιο. Όταν αυτά μειώνονται, μπορεί να γίνουν περικοπές στους προϋπολογισμούς και να προκληθούν προβλήματα. Πάντως, το έργο του αγωγού τάπου θα περάσει και από την Ελλάδα συνεχίζεται με ανάθεση των συμβάσεων για την κατασκευή του χερσαίου τμήματος σε Ελλάδα και Αλβανία.